Είμαστε εδώ σήμερα όχι για να ζητήσουμε απαντήσεις σε ερωτηματικά, αλλά για να δώσουμε λύσεις. Εδώ και τώρα. Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, αλλά και ως αυτοαπασχολούμενος λογιστής, φοροτεχνικός και μέλος της ΕΦΕΑ. Συζητάμε σήμερα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση τρομοκρατεί φορολογούμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρούς αυτοαπασχολούμενους, βιοεπαλλαστές, αγρότες και όλο τον κλάδο των λογιστών φοροτεχνικών. Για μία ακόμη χρονιά, η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων εξελίσσεται σε εφιάλτη για τον κλάδο των φοροτεχνικών, ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών. Οι προθεσμίες που έχουν οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και την ΑΔΕ για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα, έως τις 26 Ιουλίου είναι πρακτικά αδύνατο, αδύνατο επαναλαμβάνω, να τηρηθούν, αφού μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου στο 60% των δηλώσεων εξ αυτών 420.000 προσυμπληρωμένων, με 30% αυτών με πολύ σοβαρά λάθη που μπορούμε και να τα κατονομάσουμε στην ανάλωση κεφαλαίου, στους στόκους, στα αυτοκίνητα, στη διαμονή, στα ενίκια. Η επιμονή για ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος για την αποφυγή προστίμων οδηγεί χιλιάδες λογιστές κυριολεκτικά στην εξάντληση. Ταυτόχρονα, λόγω των ασφιχτικών χρονοδιαγραμμάτων, το ενδεχόμενο λάθος αυξάνεται, ενώ παράλληλα καταγράφονται καθημερινά εκατοντάδες αστοχίες στην αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων με ευθύνη κρατικών φορέων ή των τραπεζών. Η έλλειψη χρόνου, ακόμα και για τη διασταύρωση πιθανών ατελειών στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυξάνει την πιθανότητα λαθών και κατά συνέπεια αδικαιολόγητων υπέρογων προστίμων για χιλιάδες επαγγελματίες, αλλά και για μισθωτούς και συνταξιούχους. Το ίδιο ισχύει και για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που τόσο διαφημίστηκαν, οι οποίες μπορεί να κατατέθηκαν αυτόματα, αλλά με τεράστια λάθη, τα οποία καλούνται να διορθώσουν πάλι οι λογιστές. Η κυβέρνηση με το αρμόδιο Υπουργείο φέρουν μεγάλες ευθύνες για τη φορολογιστική πολιτική που ακολουθούν σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, ενώ και η πολυδιαφημιζόμενη ψηφιοποίηση του συστήματος, βλέπε My Data, ψηφιακές κάρτες εργασίας, έχει κύριο στόχο την ενίσχυση της φοροαφέμαξης. Οι μαζικοί φορείς ελευθέρων επαγγελματιών φοροτεχνητών απαιτούν εδώ και τώρα μία σειρά αυτονόητα μέτρα που θα διευκολύνουν την εργασία τους και θα δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους χωρίς να οδηγηθούν σε συνθήκες πλήρους εξάντλησης. Ορισμένα από αυτά τα επίγοντα μέτρα είναι, πρώτον, να διαμορφωθεί ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο θα προβλέπει σχετική περίοδο υποβολής που δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών. Όπως για παράδειγμα προέβλεπε η αρχική διάταξη του νόμου 4172 του 2013. Να μην υπάρχει καμία, μα καμία δηλωτική υποχρέωση προς την ΑΕΔΕ και το ΕΦΚΑ μέσα στο μήνα Αύγουστο, ώστε να υπάρχει το περιθώριο για ολιγορήμενες διακοπές για όλους τους συναδέλφους. Να ισχύσει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2024 η 30η του Σεπτέμβρη του έτους. Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει για την ικανοποίηση όλων των παραπάνω που αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα καθημερινότητας όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ως προς την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, θέλω αρχικά να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι ήδη από το 2013, βάσει των άρθρων 67 και 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση για τον Έλληνα φορολογούμενο να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση μέχρι τις 30 Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Και αυτό είναι από το 2013. Ενώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον νόμο. Ωστόσο, ειδικά για το φορολογικό έτος 2023, η προθεσμία αυτή έχει ήδη μετατεθεί, καθώς γνωρίζετε, μιας και είστε και επαγγελματίας του χώρου, για τις 26 Ιουλίου του 2024 και για τα φυσικά, αλλά και για τα νομικά πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι λόγω της μετάθεσης
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους μέχρι τις 16 Αυγούστου του έτους. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι σχετικές παρατάσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φέτος δόθηκαν όχι μόνο προς διευκόλυνση κάθε φορολογούμενου, αλλά και για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατονοώντας από την πλευρά μας πόσο απαιτητική είναι. Άρα έχουν δοθεί κάποιες παρατάσεις. Εν συνεχεία, θέλω να σημειώσω ότι για πρώτη φορά, το είπατε κι εσείς, με αρνητική χρειά βέβαια, δόθηκε δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια πολίτες με εισοδήματα κατά κύριο λόγο από μισθούς ή συντάξεις να δουν τα στοιχεία που έχει αποστείλει για αυτούς ο εργοδότης ή ο φορέας τους στην ΑΔΕ, καθώς και τον φόρο που προκύπτει με βάση αυτά. Ειδικότερα, η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται με βάση τα αρχεία της ΑΔΕ, όπως προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους εργοδότες και τους φορείς. Συνεπώς, στις περιπτώσεις, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει ασυμφωνία με τα στοιχεία και είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται αυτό το σύστημα με αυτόν τον τρόπο και λογικό είναι να υπάρχουν κάποια λάθη όμως. Άρα, εκεί που τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων, ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη ή τον φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής θα πρέπει ο εργοδότης ή ο φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλει εκ νέου αρχείο βεβαίωσης, προφανώς αυτά θα συμπληρωθούν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, τώρα θα προσπαθήσω να είμαι εγκρατής. Πρώτον, οι φορολογικές δηλώσεις 20, 21, 22, 23 είχαν ξεκινήσει από τα μέσα Μάρτη του έτους και διήρκησαν έως το τέλος Αυγούστου ή και Σεπτεμβρίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα σε καμία περίπτωση 3 μήνες. Ψεύδεστε, κύριε Υπουργέ, ή σας δώσαν λάθος πληροφορία. Δεύτερον, φέτος οι δηλώσεις ανοίξαν στις 26 Απριλίου. Λέτε να κάναμε μαζί με τους φορολογούμενους Πάσχα και να συμπληρώναμε μαζί τις φορολογικές δηλώσεις. Άρα μιλάμε για 3 μήνες και όχι για 5. Τρίτον, φέτος ζητάτε από όλους τους φορολογούμενους τη συμπλήρωση IBAN. Δεν ξέρω και πόσοι από εσάς έχετε κάνει τη φορολογική δήλωση. Οι περισσότεροι δεν έχουν IBAN, γυρνάνε στις τράπεζες είτε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους είτε να βγάλουν IBAN με ραντεβού που τους κλείνει ο λογιστής. Τι άλλο κάνει ο λογιστής σήμερα ο φοροτεχνικός? Δεν έχει ελεύθερο χρόνο, δεν έχει ποιότητα ζωής. Ασχολείται μέρα νύχτα με το ΙΡΙΣ που η κυβέρνηση έχει επιβάλει, ασχολείται όλο αυτό το διάστημα με τη διασύνδεση πώς με τις ταμιακές μηχανές, με τις αλλαγές στις ταμιακές μηχανές στην εστίαση, με τα MyData τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν για να γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, αλλά και το ΦΠΑ το οποίο λήγει μέσα στο μήνα Ιούλιο και είμαστε υποχρεωμένοι να τρέχουμε, με τις μισθοδοσίες και την κάρτα εργασία. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, μετά, άμα θέλετε, να βγάλουμε τα σακάκια μας και να σας πάρω στο γραφείο για να δείτε πώς τα τηλέφωνα χτυπάνε το ένα μετά το άλλο όταν η κυβέρνηση και η ΑΔΕ στέλνει επανειλημμένα μηνύματα και email στους φορολογούμενους, οι οποίοι κατατρομοκρατημένοι παίρνουν το λογιστή τους για απάντηση. Να μην σας πω και το τραγικό που είναι προϊόν τρομοκρατίας της κυβέρνησης, μια κλεψίδρα που μετράει αντίστροφα για τους λογιστές φοροτέχνες και λέει μείνανε τόσες ώρες και τόσες μέρες μέχρι τη δήλωση των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι τη λήξη τους. Λες και είμαστε στο Auschwitz και περιμένουμε να τελειώσει η κλεψίδρα για να μπούμε μέσα στους φούρνους. Να μιλήσω για το Α21, να μιλήσω για τον κοινωνικό τουρισμό, να μιλήσω για τις ερωτήσεις που γίνονται για τα οικόπεδα, που το ίδιο το Υπουργείο σας επέβαλε να συμπληρώνουν μόνοι τους και τρέχουν στους λογιστές φοροτέχνες. Να μιλήσουμε για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν από φέτος υποχρέωση, για τις κάρτες εργασίες, για τα χαρτιά που ζητάνε οι τράπεζες, το ΕΣΠΑ, για την ανανέωση όλων των δικαιολογητικών. Το τηλέφωνο χτυπάει πάντα. Καθημερινά και 24 ώρες το 24ωρο. Ένας πανικός υπάρχει σε όλα τα λογιστικά γραφεία. Επιβάλλεται. Είναι ανθρώπινη ανάγκη οι φορολογικές δηλώσεις να πάνε μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Επιβάλλεται να δώσετε αυτό το χρόνο σε όλους αυτούς που μια 15ετία πασχίζουν καθημερινά και ολημερής και ολινυχτής για την ψηφιοποίηση του κράτους. Γιατί αλήθεια, ποιοι πέρασαν τα στοιχεία μέσα στην ΑΔΕ, οι λογιστές φοροτεχνικοί. Ποιοι βγάλαν το Γολγοθά μέσα στη μεγάλη κρίση, οι λογιστές φοροτεχνικοί αυτοαπασχολούμενοι.
μέσα στην πανδημία, όταν ήταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους, ποιοι τρέχανε για να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Οι λογιστές φοροτεχνικοί. Και το ίδιο και σήμερα τους έχετε φορτώσει και τους έχετε επιβάλει, χωρίς να αμείβονται, γιατί έχουν φιλική και ανθρώπινη σχέση με όλους τους απασχολούμενους, με όλους τους επαγγελματίες, με όλους τους μισθωτούς. Γιατί όλες τις υπηρεσίες που παίρνανε δωρεάν μέχρι τώρα οι Έλληνες πολίτες, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι άλλοι φορολογούμενοι, τώρα τι τους λέτε, θα πάτε να τις πληρώσετε? Όχι, εμείς δεν τις πληρωνόμαστε αυτές. Σίγουρα θέλετε να περάσετε όλες αυτές τις υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που θα διαχειρίζονται όλο αυτό τον όγκο δουλειάς και θα πληρώνονται αδρά, αφού έχουν πληρώσει με τις ζωές τους οι λογιστές φοροτέχνες. Έχουμε δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, στην ξεκούραση, έχουμε δικαίωμα να δούμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, έχουμε δικαίωμα να ζούμε ανθρώπινα χωρίς να πεθαίνουμε από καρκίνους, άγχος, από εγκεφαλικά και από καρδιοπάθειες. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα, όχι αύριο, να δοθεί μέχρι το μεσημέρι η παράταση για τις 30 του Σεπτέμβρη. Εμείς σας λέμε, είναι 9 και 20, να συνέλθει μέσα στο Υπουργείο σας συνεδρίαση, προκειμένου να δώσει την παράταση μέχρι τότε που ζητάνε οι λογιστές φοροτεχνικοί. Και δεν θα μιλήσω για τα υπέρογκα πρόστιμα, τα τεράστια πρόστιμα, που για 1 ευρώ, για 1 λεπτό, για 30 λεπτά, δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει, κύριε Υπουργέ, τρώνε 250 και 500 και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται να το ανεχτούμε. Εάν δεν το κάνετε εσείς μέχρι σήμερα, θα το επιβάλλουμε μέσα από τους μεγάλους αγώνες μας το επόμενο διάστημα. Τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και οι ενώσεις είναι στο πόδι, είναι ξεσηκωμένοι. Γιατί δεν τους ακούτε? Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση ανθρωπιάς που θα βοηθήσει ένα τέτοιο κλάδο να βγει από το αδιέξοδο και να λυθούν προβλήματα δεκαετιών? Και να πούμε ναι, τέρμα, 5 μήνες οι φορολογικές δηλώσεις. Γιατί να μην είναι 5 μήνες όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, αφού βλέπετε ότι δεν βγαίνει? Και επειδή είμαι παλιά καραβάνα στο χώρο, να ξέρετε ότι ακόμα και με το χειρόγραφο σύστημα πηγαίναμε και παρακαλάγαμε τους προϊσταμένους στον ΔΟΗ και ντανιάζαμε τις δηλώσεις ή παίρναμε αριθμούς πρωτοκόλλου προκειμένου να εξυπηρετηθούμε. Γιατί πάντα υπάρχει δεκαετίες αυτό το μεγάλο και τραγικό πρόβλημα. Εμείς σας δηλώνουμε και ως ΚΚΕ και ως αυτοαπασχολούμενος και εκ μέρους της Ένωσης ότι δεν πρόκειται να πεθάνουμε μέσα στα γραφεία μας, στους δρόμους του αγώνα, της ρήξης, της ανατροπής και της διεκδίκησης. Αν δεν το κάνετε μέχρι σήμερα, θα το επιβάλλουμε εμείς. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Ναι, αρχικά θα πω, κύριε συνάδελφε, το γεγονός ότι η ΑΔΕ έβαλε στην ιστοσελίδα της ένα ρολόι, πώς εσείς το παραλληλίζετε με το Auschwitz. Πραγματικά απορώ, νομίζω ότι και εσείς ο ίδιος καταλαβαίνετε ότι είναι μια υπερβολή. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω ότι προφανώς το σύστημα δεν είναι αλάνθαστο, αλλά όλοι συνειδητοποιούμε τα άλματα προόδου που γίνονται τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα όσον αφορά την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται, στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα, έχει αναλυτικά οριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου για το φορολογικό έτος του 2023. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι κάναμε τη διαδικασία ακόμα πιο απλή και ακόμα πιο εύκολη για τους Έλληνες φορολογούμενους σε σχέση με εκείνη των προηγούμενων ετών, με στόχο να μειώσουμε στο ελάχιστο τα περιθώρια για λάθη και αστοχίες κατά την υποβολή, να δημιουργήσουμε ακόμα ένα πιο ορθό σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και βεβαίως να εξοικονομήσουμε πολύτιμο χρόνο. Βεβαίως, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνάδελφοί σας, οι επαγγελματίες, οι λογιστές, οι φοροτέχνες, οι οποίοι κάνουν όσο επιτοπλίσουν εξαιρετική δουλειά, αλλά και οι επισημάνσεις και οι ενημερώσεις και οι προτάσεις πολιτών και ειδικών επαγγελματιών στα σύνθετα θέματα που άπτονται της φορολογικής διαδικασίας, τις οποίες ακούμε και συμβάλλουν προκειμένου στην έγκυρη και εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσόντων, που αφορά περισσότερο από 9 εκατομμύρια πολίτες και είναι το σύνολό της ηλεκτρονική, πλην βέβαια αυτών που έχουν
αποβίωσε. Άρα, συνοψίζοντας, στο μεγαλύτερο μέρος της η δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι προσυμπληρωμένη ή παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης σύμφωνα με τη βούληση του ενδιαφερομένου, ενώ ο χρόνος συμπλήρωσης έχει μειωθεί στο ελάχιστο, επιδιώκοντας έτσι από πλευρά μας να εξαφανίσουμε σταδιακά κάθε ατέλεια που εντοπίζουμε, καθώς ταυτόχρονα παρακολουθούμε την ροή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και με στόχο την εύρυθμη διαδικασία αυτής, επεμβαίνοντας αναλόγως εκεί πέρα που πρέπει.